Σεβασμιότατε κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί επίσημοι προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Να πω λοιπόν ότι για 18η φορά το Παυσίλιπο, η Καρδίτσα, βρίσκεται στο επίκεντρο του οικολογικού χάρτη όχι μόνο της Θεσσαλίας αλλά για όλης της Ελλάδος. Και μάλιστα σε μια εποχή που το περιβάλλον μας στέλνει μηνύματα ηχηρά ότι δεν πάει άλλο, σε μια εποχή που όλο και περισσότερο αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω του ότι δεν έχουμε μάθει να είμαστε συμβατοί και φιλικοί προς αυτό, πιστεύω ότι η οικολογική γιορτή έχει πολύ μεγάλη σημασία και μπορεί να δώσει πολύ θετικά μηνύματα προς όλους μας, γιατί έχουμε υποχρέωση να παραδώσουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας ένα περιβάλλον όπως το παραλάβαμε εμείς από τους παππούδες μας. Θα ήθελα να συγχαρώ καταρχήν την Επιτροπή, την Οργανωτική και τον Πρόεδρο για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκαναν για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα το σημερινό. Να συγχαρώ την οικόσφαιρα που είναι και η ψυχή αυτής της εκδήλωσης, αλλά και όλους τους εθελοντές που πραγματικά χωρίς την δική τους ακάματη προσπάθεια δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο θα απολαύσουν όλοι οι καρδιτσώτες για 4 μέρες. Είμαι σίγουρος ότι σε αυτή την τετραήμερη οικολογική γιορτή θα έρθει όλη η Καρδίτσα. Και μάλιστα φέτος, που είναι αφιερωμένη η οικολογική γιορτή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πιστεύω ότι όλοι πρέπει να βάλουμε το λιθαράκι μας προς αυτή την κατεύθυνση. Να είστε καλά, συγχαρητήρια και πάλι, τέτοιες εκδηλώσεις τιμούν την περιοχή μας.